και μιλήσατε για πυρανίχνευση. Άρα είναι μια πολύ ωραία πάσα για τον επόμενο μιλητή, τον κύριο Γρηγόρη Καπάτο, Business Development Manager της Olympia Electronics, που θα μας μιλήσει ακριβώς γι' αυτό, για τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για τον χρόνο και την υπομονή. Να ευχαριστήσω τη διοργάνωση και τον κύριο Αντιστράτηγο, τον κύριο Διαμαντή, ο οποίος στην ουσία έστρωσε τον δρόμο για αυτά που θα ακούσουμε. Εργάζομαι για την εταιρεία η οποία λέγεται Olympia Electronics, η οποία είναι μια αμυγός ελληνική επιχείρηση που κατασκευάζει συστήματα ασφαλείας. Από το 1979 έως σήμερα, θα περάσω λίγο τα εισαγωγικά για να κερδίσουμε χρόνο. Η επιλογή μου σήμερα ήταν να σας μιλήσω σχετικά με τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης. Ένα σύστημα πυρανίχνευσης είναι ένα σύστημα το οποίο προλαμβάνει, ανιχνεύει τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε ένα χώρο, έτσι και ενημερώνει τους ενίκους, τους κατοίκους τους χώρους, μέσα από τις εξόδους πυροπροστασίας όπως έχουν οριστεί, να εγκαταλείψουν το χώρο. Το σύστημα πυρανίχνευσης υλοποιείται είτε με αυτό που λέμε συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης, παύλα παλιού τύπου, φθηνό, μπορείτε να το ονομάσετε όπως θέλετε, είτε με αυτό που λέμε διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης. Τι είναι λοιπόν ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης? Είναι ένα σύστημα το οποίο μέσω των εισόδων του, μέσω των αισθητηρίων που υπάρχουν στο χώρο, μπορεί να μας ενημερώσει για το ακριβές σημείο που βρίσκεται μια πυρκαγιά, που υπάρχει ο κίνδυνος έναυσης μιας πυρκαγιάς. Επάνω σε ένα τέτοιο σύστημα μπορούμε να έχουμε διαφόρους τύπους ανιχνευτών, όπως είναι ανιχνευτές καπνού. Πάντα ο καπνός προϋπάρχει της φωτιάς και είναι το πρώτο που επιλέγουμε να ανιχνεύσουμε. Μπορεί να έχουμε ανιχνευτές θερμικού ορίου ή άλλους ανιχνευτές, όπως είναι ανιχνευτές δέσμης για κτίρια με μεγάλα ύψη. Τεχνικά αλλάζει ο τρόπος καλωδίωσης του συστήματος, ο οποίος στην ουσία μας εξοικονομεί μέτρα καλωδίωσης από το να είχαμε ένα συμβατικό σύστημα που θα εκτείνονταν η καλωδίωση του σε όλο το χώρο. Μέσα από την παρουσίαση θα ήθελα να σας δείξω ποια είναι τα ωφέλη του να χρησιμοποιήσουμε ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης και τα πλεονεκτήματά του, ακόμη και το global cost, όταν μιλάμε για το συνολικό κόστος της εγκατάστασης, όταν σε αυτό συμπεριλαμβάνουμε και τη συντήρηση, το οποίο θα έπρεπε να γίνεται. Αρχικά, λοιπόν, όπως εννόησα λέγοντας ότι ανιχνεύουμε σημείο, έχουμε ακρίβεια. Δηλαδή, τι, σε μια ένδειξη συναγερμού, ο χρήστης πλέον σε αυτή την περίπτωση, έχοντας ένα τέτοιο σύστημα, μπορεί μέσα από την οθόνη του συστήματος να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται το σημείο της πυρκαγιάς. Έχω ένα λεβιτοστάσιο, μια κουζίνα. Άρα, τι κάνει αυτό, αυτή η συνθήκη, θα μειώσει το χρόνο δράσης μου. Σε πολύ λιγότερο χρόνο θα μπορέσω να βρεθώ στο σημείο που υπάρχει ο κίνδυνος ή έναυση της πυρκαγιάς και να λάβω δράση. Επίσης, αποφεύγουμε να έχουμε ψευδείς συναγερμούς. Σωστά είπε ο αντιστράτηγος πριν ότι οι ανιχνευτές πολλές φορές δεν χρησιμοποιούνται σωστά, είτε λόγω έλλειψης γνώσης είτε άλλων συνθήκων. Σε αυτού του τύπου τα συστήματα, ο πίνακας, το κέντρο, το σύστημα, η καρδιά μιλάει με το περιφερειακό, με έναν αναλογικό τρόπο όπως λέμε, οπότε μπορεί να διασταυρώσει αν υπάρχουν ή όχι ψευδείς συναγερμοί και να μας ενημερώσει για ένα σωστό, αποτελεσματικό case, περίπτωση. Μία περίπτωση ενός έργου αφορά ένα ξενοδοχείο στις Κυκλάδες. Δεν χρησιμοποιώ ονόματα για ευνόητους λόγους. Εδώ πέρα τι μας ζητήθηκε? Μέσα στον ίδιο χώρο που ήταν αρκετά στρέμματα είχαμε ανεξάρτητες κατοικίες σε στυλ μεζονέτας, ας το πούμε έτσι, και ο ιδιοκτήτης μας είχε ζητήσει σε εκείνη την περίπτωση να χτυπούν οι σιρήνες που αφορούν συγκεκριμένη μεζονέτα. Αυτό μπορούσε να επιτραπεί, έτσι είναι κάτι σύνηθες. Δεν ήθελε ο ξενοδόχος να ενοχλούνται όλοι οι ένικοι, αλλά ήθελε να ενοχληθούν οι ένικοι που τους αφορούσε το σήμα κινδύνου. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την ακρίβεια μέσω διάφορων σεναρίων που μπορούμε να κάνουμε από τη διευθυνσιοδοτούμενη πυρανίχνευση, καταφέραμε να φτιάξουμε το ζητούμενο. Ένα άλλο όφελος που έχουμε είναι η επεκτασιμότητα. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να επεκταθεί κατά τρόπο τον οποίο θέλουμε ή επιλέγουμε, φτιάχνοντας ένα μεγαλύτερο, ένα ας το πούμε ενιαίο σύστημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκη master και slave. Κάποιοι πίνακες ελέγχουν κάποιους άλλους υποπίνακες και ούτω καθεξής. Το EN54-2, που σημαίνει η Ευρωπαϊκή Νόρμα, European Norm, μια συνθήκη που ισχύει πανευρωπαϊκά για τα συστήματα πυρανίχνευσης, μας επιτρέπει να έχουμε μέχρι 512 σημεία αναπίνακα. Σημεία εννοούμε ανιχνευτές, μπουτών, σιρήνες και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε ότι στείνοντας ένα τέτοιο σύστημα μπορούμε να φτάσουμε μια πολύ μεγάλη έκταση συστήματος. Δεύτερο παράδειγμα. Πελοπόννησος. Έχουμε μια πολύ μεγάλη
αγροτική, ας το πούμε έτσι, έκταση, όπου μέσα υπήρχαν διάφορα bungalows. Ο ιδιοκτήτης ήθελε να ενοποιήσει το σύστημα πυρανίμψης, που φυσικά δεν θα μπορούσε να ήταν ένα σύστημα λόγω των πολύ μεγάλων αποστάσεων. Άρα, χρησιμοποιώντας το προηγούμενο πλεονέκτημα, την προηγούμενη συνθήκη, διάφορα συστήματα τοποθετήθηκαν σε περιοχές όπου μας το επέτρεπαν οι καλωδιώσεις και η μελέτη του συστήματος. Αυτά ενώθηκαν μεταξύ τους και όλα αυτά λειτουργήσαν σαν ένα μεγάλο ενιαίο σύστημα. Η ρεσεψιόν του χώρου, η είσοδος, ας το πούμε έτσι, του κάμπινγκ, παρόλο που δεν είναι κάμπινγκ, μπορούσε να εντοπίσει ακριβώς πού βρίσκεται ένα σήμα κινδύνου, ένα σήμα πυρκαγιάς. Δεν θα παραλείψω να μιλήσω για τη διασύνδεση. Τι σημαίνει διασύνδεση? Η τάση πλέον είναι όλα σε ένα. Είναι IoT, είναι οι συσκευές να μιλάνε, να επικοινωνούν μαζί τους και συναντούμε σε πολλούς χώρους, όπως φυσικά είναι τα ξενοδοχεία, τα συστήματα να ενοποιούνται. Άρα, με τα διευθυντούμενα συστήματα μπορούμε να επιτύχουμε αυτή την ενοποίηση. Να μιλάει το σύστημα πυρανίχνευσης με το BMS, το κεντρικό σύστημα του κτηρίου, και πλέον σε ένα χώρο, σε έναν υπολογιστή, είτε να έχουμε ένα σχέδιο όπου θα ανάψει ένας ανιχνευτής φωτιάς για να μας δείξει πού ακριβώς βρίσκεται η φωτιά, είτε σε μια συνολικότερη πλατφόρμα, να δούμε για την πυρανίχνευσή μας μαζί με άλλα συστήματα του χώρου, του ξενοδοχείου, όπως είναι τα ηλεκτρολογικά, υδραυλικά συστήματα ασφαλείας και ούτω καθεξής. Μια ακόμη περίπτωση, γιατί μου αρέσει αυτά που λέω να τεκμηριώνονται μέσα από πραγματικές περιπτώσεις έργων, ήταν η περίπτωση κάποιων σχολικών κτηρίων τα οποία υλοποιήθηκαν εντός Αττικής. Η κεντρική διεύθυνση των κτηρίων αυτών ήθελε να βλέπει όλα τα σήματα όλων των συστημάτων που υπήρχαν στα σχολεία. Στα συστήματα ασφαλείας και τα ηλεκτρολογικά συστήματα εντασσόταν και τα συστήματα πυρανίχνευσης. Άρα, συνδέοντας, δεν θα επεκταθώ σε τεχνικές λεπτομέρειες, συνδέοντας με διάφορα interfaces αυτά τα συστήματα, καταφέραμε από 14 διαφορετικές τοποθεσίες να έχουμε σε ένα κέντρο λήψης όλα τα σήματα που αφορούσαν και την πυρανίχνευση εκτός άλλων σημάτων. Τώρα, φυσικά, το μυαλό μας θα πάει στην τιμή, ότι καλά μας τα λες, αλλά όλο αυτό μπορεί να είναι ακριβό και συνήθως δεν θέλουμε να πληρώνουμε ή συνδυάζουμε την τιμή με το υλικό και όχι με τη λύση, την υπηρεσία που μας δίνει. Οπότε, εδώ έρχομαι να προσθέσω ότι ένα σύστημα διευθυντούμενο μπορεί να είναι και οικονομικό. Τι σημαίνει αυτό? Στην περίπτωση που έχουν ένα πολύ μεγάλο χώρο, όπως είπα στην αρχή, ένα διευθυντούμενο σύστημα πυρανίμψης υλοποιείται περνώντας τα καλώδια, όπως λέμε, σε loop. Δηλαδή, υπάρχει ένα καλώδιο το οποίο φεύγει από το κεντρικό πίνακα και επιστρέφει σε αυτό τον πίνακα. Αυτομάτως μειώνεται πάρα πολύ ο όγκος των καλωδιώσεων που έχω στο κτίριο. Ταυτόχρονα, μειώνονται και τα ημερομίσθια που χρειάζονται για να τοποθετηθούν αυτές οι καλωδιώσεις. Άρα, πρώτος παράγοντας οικονομίας. Αν τώρα στην εγκατάστασή μου μελετήσω, συνυπολογίσω αυτό που λέμε global cost, δηλαδή το συνολικό κόστος της εγκατάστασης αλλά και της συντήρησης, το οποίο ήθιστε να γίνεται σε έργα του εξωτερικού, αλλά στην Ελλάδα τη συντήρηση την περνάμε σε δεύτερη φάση, από το δεν μας ενδιαφέρει μέχρι το δεν ασχολούμαστε καθόλου. Το διευθυντούμενο σύστημα θα μας δώσει πολύ πιο εύκολο και οικονομικό τρόπο συντήρησης. Έτσι, γιατί εννοείται ότι ένας άνθρωπος που θα πάει να επιδιορθώσει μια βλάβη θα ξέρει απευθείας πού βρίσκεται αυτή η βλάβη βάσει των ενδείξεων που θα του δίνει ο πίνακας. Έτσι. Δεν θα σας καθυστερήσω, το είπα εξ αρχής. Είναι και μεσημέρι, οπότε κάποιοι μπορούν να πεινάμε. Τα δυνατά σημεία ενός διευθυντούμενου συστήματος. Αν δεν προδιαγράφεται, θα πρέπει εμείς να γνωρίζουμε γιατί θα το επιλέξουμε. Είπαμε ότι έχουμε ταχύτερη ανταπόκριση σε ένα σήμα κινδύνου, σήμα πυρκαγιάς. Μπορούμε να εξατομικεύσουμε κατά τις δικές μας επιθυμίες ή τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασής μας το ίδιο το σύστημα. Έχουμε τεχνολογικές δυνατότητες πολύ μεγαλύτερες από ένα απλό συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης. Συμπεριλαμβάνουμε κόστος μαζί με εξεύρεση βλαβών και φυσικά εξυπηρέτηση όσο μεγάλων έργων χρειαστούμε, από ένα μικρό ξενοδοχείο έως ένα πολύ μεγαλύτερο οργανισμό. Μία σημαντική ευκαιρία, εκτός από ένα νέο κτίριο που θα μπορούσαμε εκεί να μελετήσουμε ξανά, να εφαρμόσουμε ένα διευθυντούμενο σύστημα πυρανίχνευσης, είναι η ανακαίνιση. Στις περιπτώσεις που θα αφαιρέσουμε ένα σύστημα που έχει ξεπεράσει τη δεκαετία, γιατί δεν είναι λειτουργικό πια, είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε να μεταβούμε σε ένα διευθυντούμενο σύστημα πυρανίχνευσης. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Ένας από αυτούς, δεν σας κρύβω, ίσως ανήκει στα προηγούμενα έτη, ότι είναι η γενικότερη οικονομική κατάσταση. Κανείς μπορεί πράγματι να θέλει τη φθηνότερη λύση για το χώρο του, ασχέτως αν είναι ή όχι καλύτερη.
Και αυτό που σημειώνω εδώ είναι ότι θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας σε μη πιστοποιημένα προϊόντα. Η Olympia Electronics διαθέτει ένα μεγάλο κεφάλαιο της εταιρείας για να πιστοποιήσει προϊόντα σύμφωνα με ευρωπαϊκές νόρμες. Και αυτό είναι το σωστό το οποίο θα πρέπει ο καταναλωτής να το απαιτεί. Το προϊόν το οποίο τοποθετείται για δική του χρήση, ειδικότερα όταν αφορά την ασφάλεια των κατοίκων και των ενίκων του χώρου, να είναι πιστοποιημένο. Αν δεν είναι πιστοποιημένο, σημαίνει ότι δεν έχει ενταχθεί σε τυποποίηση κατασκευής, άρα και εγκατάστασης. Η παραεσαγωγή πολλές φορές αυξάνει και την ένταση του ανταγωνισμού. Μπορεί ένα προϊόν να είναι φθηνότερο αν δεν είναι πιστοποιημένο, όμως καλό θα είναι να έχουμε στο νου μας ότι προς αυτόν τον δρόμο θα πρέπει να πηγαίνουμε. Εδώ κλείνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά. Αν υπάρχουν απορίες, διευκρινήσεις, είμαστε στο δεύτερο περίπτερο αριστερά από την είσοδο. Παρακαλώ. Μια απλή ερώτηση. Όταν λέτε διευθυνσιοδοτούμενο, εννοείται σαν πρωτόκολλο και ενέξω που χρησιμοποιείται σε σύγχρονες ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις? Ακριβώς. Το KNX είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία BAS. BAS είναι μια ευρύτερη έννοια που σημαίνει ότι, να το πω πολύ γενικά, έχω ένα καλώδιο που σαν λεωφορείο μεταφέρει τα δεδομένα μου. Αμφωτερόπλευρα. Ακριβώς. Κάθε συσκευή έχει δική της διεύθυνση, μεταφέρει δεδομένα από τον εαυτό της προς τον κεντρικό πίνακα και το αντίστροφο. Έτσι, αν θέλουν να δώσουν ένα evacuate, μια χειροκίνητη δηλαδή εγκατάλειψη του χώρου του πίνακα, θα ειδοποιήσουν οι σιρήνες που βρίσκονται πάνω στον μπας. Είναι ένα πρωτόκολλο κατασκευασμένο από την Olympia Electronics. Για την ακρίβεια, πρώτη φορά κατασκευάστηκε το 1985. Δικό μας, ναι, ναι. Κάθε εταιρεία κατασκευάζει δικό της πρωτόκολλο, όπως είναι και το KNX που αναφέρατε. Σωστά, σωστά. Εντάξει. Θα χαρώ να σας δω και στο περίπτερο.